Γεια σας. Μουσικόρωμα σήμερα με ένα αφιέρωμα που σας είχαμε υποσχεθεί εδώ και αρκετό καιρό και το είχαν ζητήσει αρκετές φίλες και φίλοι από ολόκληρη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από το τέλος, στο κεφάλαιο Γουάμ, μέσα στο 1986. Η ιστορία όμως συγκροτήματος ξεκινά αρκετά χρόνια νωρίτερα. Λονδίνο, 1980. Ο George και ο Andrew δημιουργούν τους Executives παίζοντας σκα. Δύο χρόνια αργότερα παίρνουν δύο κορίτσια για τα φωνητικά. Είναι η Shirley Holliman και η D.C. Lee. Ας δούμε όμως λίγο τους πρωταγωνιστές της σημερινής ιστορίας. Ο George Michael λέγεται Γιώργος Κυριάκου Παναγιώτου και γεννήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ο Andrew Ridgeley γεννήθηκε το 1963 και αυτός στο Βόρειο Λονδίνο και συναντιούνται για πρώτη φορά στο γυμνάσιο του Hertfordshire. Στα τοπικά κλαμπ έπαιζαν χορευτική μουσική, ψάχνοντας το δρόμο να ξεφύγουν από τη ζούγκλα της αναργίας. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, τα κατάφεραν και μάλιστα πολύ καλά και αρκετά χρόνια αργότερα, σε μια άλλη εποχή, ο George Michael βγάζει το προσωπικό του σίγγλ Careless Whisper μετά από φήμες για διάλυση του γκρουπ. Το δεύτερο άλμπουμ των Wham ήταν το Make It Big που σημείωσε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια ήταν το τρυφερό χριστουγεννιάτικο Last Christmas που ήταν από τα δημοφιλέστερα βίντεο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Απρίλης 1985. Η Wham είναι το πρώτο δυτικό συγκρότημα που κάνει περιοδία στην Κίνα για 10 ημέρες. Την ίδια χρονιά έχουμε τα I'm Your Man από τους Wham και Different Corner από τον George Michael. Μουσικόρωμα σήμερα και η μικρή μας ιστορία με το αφιέρωμα στους Wham θα τελειώσει σε λίγο. Το κεφάλαιο Wham κλείνει με την αποχαιρετιστήρια συναυλία που έγινε το 1986 και την κυκλοφορία του The Edge of Heaven που θα δούμε σε λίγο. Εμείς από το Μουσικόραμα θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Παρασκευή λίγο μετά τις 8 το βράδυ και μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα. Μέχρι τότε, πάρα πολλές ευχές και καλή σας νύχτα. Πήραμε γεύση από ροκ από... και μετά από όλα αυτά η σημερινή μας κινηματογραφική έκπληξη. Από το Μουσικόραμα έχουμε μια συνέντευξη της Μάλιν Μάτλιν που θα παρουσιάσουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα.